σας φέρνει σήμερα εδώ στην Αλεξανδρούπολη και γιατί ήρθατε στην αστυνοκυρία μας? Στην Αλεξανδρούπολη βρίσκομαι στο πλαίσιο μιας περιοδίας στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μέσα στο πλαίσιο αυτής της περιοδίας σήμερα επισκεφτήκαμε την αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, όπου συζητήσαμε και με την διοίκηση αλλά και με το προσωπικό προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, τι προτάσεις έχουν σχετικά με την επίλυσή τους, και δεν εστιάσαμε μόνο σε ιδιαίτερα τοπικά προβλήματα αλλά και στα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική αστυνομία ευρύτερα. Βέβαια εδώ στην περιοχή υπάρχει μια ιδιαιτερότητα η οποία σχετίζεται, αν θέλετε, και με τις προκλήσεις τις οποίες βίωσε και ο λαός του έργου αλλά γενικότερα και οι υπηρεσίες, όπως ήταν η εργαλειοποίηση των προσφύγων και των μεταναστών από την κυβέρνηση της Τουρκίας και η άσκηση πιέσεων για εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. Βέβαια τους εξηγήσαμε ότι αυτή η εργαλειοποίηση από πλευράς της Τουρκίας εδράζεται σε δύο συμφωνίες, όπως είναι η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, αλλά και τη συμφωνία του Δουβλίνου, που αν αυτές δεν υπήρχαν, πραγματικά δεν θα είχε τη δυνατότητα η Τουρκία να εκβιάσει με αυτές τις πρακτικές. Άρα, για να καταλήξω σε αυτό το θέμα, εμείς ενοχοποιούμε την πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ σε αυτό το θέμα, γιατί δίνει αέρα στα πανιά της Τουρκίας και όχι μόνο στην περιοχή του Εύρου, σε εκβιασμούς, απειλές και την γνωστή παράνομη πολιτική που εφαρμόζει και στο Αιγαίο αλλά και στην ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα ήθελα και ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Βουλευτά, όσον αφορά σε αυτά τα οποία είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε να δείτε, μίλησε και θα πιάσω ένα τομέα, τον τομέα του τουρισμού για παράδειγμα, που ενδιαφέρει ένα τεράστιο αριθμό εργαζομένων. Νομίζω ότι ανέρχεται περίπου στο 25% του εργατικού δυναμικού της χώρας, που μιλάμε για ένα εκατομμύριο και παραπάνω εργαζόμενους. Κοιτάξτε να δείτε, για μας σαν τουριστικό κόμμα, η έννοια τουρισμός δεν είναι μία έννοια μονοσήμανη. Η έννοια τουρισμός περιλαμβάνει μέσα μεγαλοξενοδόχους, μικρότερα ξενοδοχεία, μεσαία, αλλά και οικογενειακές επιχειρήσεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια και, όπως προανέφερα, ένα τεράστιο αριθμό εργαζομένων. Άρα λοιπόν αυτές οι παροχές που εξηγήθηκαν από τα πρωθυπουργικά χείλη δεν τους αφορά όλους. Μην τρέφουν την αυταπάτη ότι θα υπάρξει μία δίκαιη ισοκατανομή αυτών των δισεκατομμυρίων τα οποία ακούστηκαν. Το σίγουρο είναι ότι τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν σε μεγάλες τουριστικές μονάδες που είναι πολύ λίγες και μεσαίες αν θέλετε, και οι υπόλοιποι δεν θα πάρουν τίποτε, αλλά θα είναι τα υποζύγια σε αυτή την τύπησα τουριστική περίοδο που όπως πάντοτε πληρώνουν τις κρίσεις. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις υπόλοιπους κλάδους των εργαζομένων που μέσα από αυτή την κρίση θα φορτωθούν το κόστος, το φορτώθηκαν την προηγούμενη δεκαετή κρίση, το ίδιο θα συμβεί και τώρα και θα εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να είναι σε εγρήγορση και για κινητοποίηση αλλά κυρίως να διεκδικήσουν αυτό που τους αναλογεί ουσιαστικά την επιστροφή σε αυτούς, τον πλούτο τον οποίο παράγουν.